Ευθέως παρακίνηση σε βία. Είναι κατά της ΕΟΚΑ. Είναι κατά του αγώνα που έδωσαν οι Έλληνες της Κύπρου για να απελευθερωθούν από τους Άγγλους και να ενωθούν με την Ελλάδα. Και μας προσκαλεί στην Comicdom να μας πηδήξει ότι έχουμε ιερό. Δηλαδή, σημαίες, ρουφιάνους, η woke κουλτούρα ήρθε και επίσημα στην Ελλάδα. Ο σκητσογράφος Κωνσταντίνος Παπάς αποκλείστηκε από το 17ο Comicdom Athens. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την υποστήριξη με τα σχόλιά σας αυτές τις ημέρες. Πολύ σημαντικό το σημερινό βίντεο. Ανεβάζω νέα βίντεο κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ειδικά ενάντια στη woke κουλτούρα και γενικά στο σύστημα που είχε μια τάση για canceling το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα το βίντεο είναι πολύ σημαντικό για να το δεις. Η woke κουλτούρα ήρθε και επίσημα στην Ελλάδα. Ο σκητσογράφος Κωνσταντίνος Παπάς αποκλείστηκε από το 17ο Comicdom Athens. Το Comicdom Athens, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια έκθεση στην οποία υπάρχουν διάφοροι σκητσογράφοι, υπάρχουν διάφορα καταστήματα που πουλάνε συλλεκτικές φιγούρες και ό,τι έχει να κάνει με τέχνη, cosplayers φυσικά, αλλά κυρίως χαρακτηρίζεται από τους σκητσογράφους και είναι υποτίθεται ένας ελεύθερος χώρος έκφρασης. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει επιλεκτικά για ορισμένα άτομα. Ο σκητσογράφος Κωνσταντίνος Παπάς λοιπόν αποκλείστηκε φέτος από την Comicdom Athens επειδή ζωγραφίζει Έλληνες ήρωες και πολιτικούς και συγκεκριμένες φιγούρες που ενοχλούσαν κάποιους από την έκθεση. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά. Εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε διάφορα έργα του σκητσογράφου. Εδώ είναι η Ελληνική Επανάσταση. Επίσης εικόνες από πολέμους από την Ελληνική Επανάσταση. Η Comicdom θα διεξαχθεί 12 με 14 Μαΐου στην Αθήνα και η ανακοίνωση έχει ως εξής. Υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι έργα δημιουργού που συμμετέχει στον τομέα αυτοεκδόσεων του φετινού Comicdom είναι φορείς ιδεών που δεν συνάδουν με τις αρχές της διοργάνωσης και ξεφεύγουν από το πλαίσιο της ιστορικής αναφοράς γεγονότων, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί από το δείγμα του έργου που έστειλε προκειμένου να κριθεί για τη συμμετοχή του. Ο Κωνσταντίνος Παπάς το 2021 έχει συμμετάσχει κανονικά στην Comicdom, φέτος κατέθεσε αίτηση συμμετοχής και μας είπε ότι εγκρίθηκε κανονικά. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει και στο live stream των Right Society, θα δώσω και link στην περιγραφή. Και αφού λοιπόν εγκρίθηκε η συμμετοχή του στη φετινή Comicdom και περίμενα να λάβει μέρος όπως και πρόπερση άλλωστε, λέει η διοργάνωση ανακαλεί τη θέση του εν λόγω καλλιτέχνη. Ευχαριστούμε όσους μας επέστησαν την προσοχή στο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς οι διοργανωτές έλαβαν κάποια παράπονα από άτομα του ακροαριστερού χώρου, στους οποίους δεν άρεσαν ορισμένα σκίτσα. Και η Comicdom πιέστηκε και απέβαλε έτσι το σκητσογράφο. Ο Κωνσταντίνος Παπάς έχει δώσει συνεντεύξεις σε πολλά μέσα, έχει γίνει θέμα σε πολλά sites και κανάλια στο YouTube. Είναι 23 ετών μόλις και έχει πολύ καλό χέρι, παιδιά. Απεικονίζει στα σκίτσα του τόσο ιστορικές μάχες του ελληνισμού σε πολέμους, όσο και άτομα που είχαν άμεση σχέση με τον ελληνικό στρατό, όπως ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας, που συμμετείχε στις μάχες στην Κύπρο με στόχο την ένωσή της με την Ελλάδα, αλλά και ο δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος είχε πει το όχι κατά την 28 Οκτωβρίου του 40, όταν δεχτήκαμε εισβολή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι και μία από τις εθνικές μας εορτές. Άλλο ένα σκίτσο, όπως και εδώ, είναι και την Επανάσταση του 21. Μετά την ανακοίνωση αυτή, το Comicdom Athens δέχτηκε ένα ηχηρό cancel από την πλειοψηφία των θεατών του στα social media, ενώ αναγκάστηκε να απαντήσει δημόσια ότι έχει και άλλα έργα σχετικά με την Ελλάδα. Εδώ είναι ένα σκίτσο του Ιωάννη Μεταξά, το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ συχνά στα social media. Και πολλοί λοιπόν προπαγανδιστές είπαν ότι ο Κωνσταντίνος Παπάς είναι ακροδεξιός, τον είπανε φασίστα, γιατί υποστηρίζει τον Μεταξά. Αν δούμε λοιπόν το σκίτσο σκέτο, μπορεί να νομίζουμε ότι ο Παπάς κάνει όντως προπαγάνδα. Εάν όμως κάνουμε κλικ στο online shop του Κωνσταντίνου Παπά στο etsy.com, τι βλέπουμε? Ότι είναι μια προπαγανδιστική αφίσα της 4ης Αυγούστου, επαιτειακή θεματική αφίσα, εμπνευσμένη από μια σοβιετική προπαγανδιστική αφίσα, με σκοπό την απόδοση του ύφους και ήθους του καθεστώτος Ιωάννη Μεταξά. Επομένως, ο Κωνσταντίνος Παπάς ο σκητσογράφος το πουλάει αυτό σαν προπαγανδιστική αφίσα και το λέει ξεκάθαρα στην περιγραφή. Ωστόσο, κάποιοι στα social media είπαν ότι είναι μεγάλος φαν του Μεταξά και της Χούντας. Συνεχίζουμε με σκίτσο της Μπουμπουλίνας. Και εδώ πάμε στα σκίτσα προσωπικότητων της αριστεράς, όπως ο Άρης Βελουχιώτης του ΕΑΜ. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν πολλά σκίτσα τα οποία έχει ζωγραφίσει με τον Άρη Βελουχιώτη. Όπως επίσης, εδώ βλέπετε το σκίτσο με το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όπου στο βάθος υπάρχει ο Στάλιν και ο Λένιν. Και επίσης, ο Κωνσταντίνος Παπάς έχει ζωγραφίσει και άλλα σκίτσα που έχουν να κάνουν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αλλά φυσικά αυτά δεν τα προβάλλει κανένας στα social media γιατί δεν το συμφέρει. Προφανώς δεν τους αρέσει και τόσο που απεικονίζεται η ελληνική σημαία ή κάτι άλλο στα σκίτσα. Όπως επίσης δεν τους αρέσει το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Παπάς ζωγραφίζει σκίτσα και για το κανάλι στο YouTube πρακτική σκέψη. Αυτό είναι το προφίλ του Κωνσταντίνου στο Facebook. Θα δώσω και link για το Instagram του για όποιον θέλει να τον ακολουθήσει και να παραγγείλει σκίτσα. Μετά λοιπόν από το κόψιμο του Κωνσταντίνου Παπά στην Comicdom,
Μπέλτον, ένας σκητσογράφος ονόματι Τασμάρ, ζωγράφισε αυτό το σκίτσο, το οποίο λέει «Οι φασίστες και οι εθνικιστές δεν χωράνε στην ελληνική σκηνή κόμιξ». Άρα τον βαφτίζει φασίστα και εθνικιστή. Τι κάνει ωστόσο στο σκίτσο του, προσέξτε εδώ. Βάζει και μία νεκροκεφαλή, κάτι που είναι ευθέως παρακίνηση σε βία. Κάτι το οποίο βάσει νόμου απαγορεύεται. Δεύτερον, εδώ βλέπουμε ότι η νεκροκεφαλή λέει πάνω «Εώκα Παπαδόπουλος Μεταξάς». Ο Παπαδόπουλος ξέρουμε ότι έφερε τη Χούντα στην Ελλάδα και ότι βασάνιζε κομμουνιστές και τους είχε στην εξορία. Ο Μεταξάς ήταν επίσης δικτάτορας και επίσης βασάνιζε κομμουνιστές και τους έστελνε στην εξορία. Η ΕΟΚΑ όμως ήταν μια οργάνωση η οποία προσπάθησε να απελευθερώσει την Κύπρο από την Αγγλοκρατία. Το 1950 οι Κύπροι ψηφίσανε στο δημοψήφισμα την ένωση με την Ελλάδα. Και το 1955 ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας έτσι ώστε η Κύπρος να μπορέσει να απαλλαγεί από την αγγλική κατοχή και να ενωθεί με την Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο σκητσογράφος είναι και κατά της ΕΟΚΑ. Επειδή στην ΕΟΚΑ ηγήθηκε ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας, ο οποίος αντίστοιχα την εποχή της κατοχής από τη Γερμανία στο Β' Παγκόσμιο είχε αντικομμουνιστική δράση με την οργάνωση Χ. Ωστόσο εδώ πέρα το συννεφάκι γράφει ΕΟΚΑ, που σημαίνει ότι αυτός εδώ ο σκητσογράφος, ο Τασμάρ, είναι κατά της ΕΟΚΑ. Είναι κατά του αγώνα που έδωσαν οι Έλληνες της Κύπρου για να απελευθερωθούν από τους Άγγλους και να ενωθούν με την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε και ξεκάθαρα αντιεθνικό συμβολισμό. Οπότε ο σκητσογράφος αυτός παραβιάζει δύο νόμους. Αυτός λοιπόν ο σκητσογράφος θα συμμετάσχει κανονικά στην Comic-Con. Η Comic-Con δεν τον απέκλεισε και επιτρέπει κανονικά αυτό το σκίτσο. Όπως επίσης στην Comic-Con υπάρχουν και πολλά σκίτσα κομμουνιστικής θεματολογίας ή θεματολογίες που έχουν να κάνουν με το σεξ. Οποιαδήποτε θεματολογία λοιπόν πρέπει να είναι αποδεκτή. Εννοείται φυσικά ότι όλοι θα απαγόρευαν την απεικόνιση του Χίτλερ. Δεν το συζητάμε. Ήταν ένας μανιακός που είχε σκοτώσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η Comic-Con, φοβούμενη να μην χάσει την ακροαριστερή της πτέρυγα, πολύ απλά είπε να αποκλείσει έναν σκητσογράφο. Against art censorship λοιπόν. Μάλλον δεν ισχύει αυτό και τόσο για την Comic-Con. Εδώ βλέπετε επίσης και ένα σκίτσο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τελευταίας δρανίδας του αίματός μου. Και όπως μπορείτε να δείτε λοιπόν, ο κόσμος καταδίκασε στη συντριπτική του πλειοψηφία το γεγονός αυτό, βάζοντας 1,7 στα 5 αξιολόγηση στην Comic-Con στο Google. Έκανε κανονικότατα review bombing. Γιατί πολύ απλά οι based είμαστε περισσότεροι από τους woke, οι οποίοι είναι και οι φασίστες της όλης υπόθεσης. Είναι φασίστες γιατί θέλουν να λογοκρίνουν οτιδήποτε δεν τους αρέσει. Ακόμα και όταν έχει τη σημαία μιας χώρας. Στα social media υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Πρώτος έστειλε μήνυμα ένας από τους διοργανωτές της Comic-Con, δεν θα αναφέρουμε το όνομά του για ευνόητους λόγους. Το έχω κάνει share στο Twitter, έχει γίνει χαμός. By the way, ακολούθησε με στο Twitter για να μαθαίνεις πρώτος ό,τι παίζει σχετικά με τη woke κουλτούρα. Ένας από τους διοργανωτές λοιπόν της Comic-Con είπε: «Αυτό το άρθρο εκφράζει το site σας?» Βασικά όπως το είδα το εκφράζει. Του λέω: «Έχεις να αντιπαραθέσεις επιχειρήματα γιατί το άρθρο είναι λάθος?» Και μου λέει: «Όχι, με καλύψατε. Το άρθρο τα κρίνει όλα αντικειμενικά, άσχετα με το τι θέση παίρνω εγώ στο προσωπικό μου κανάλι στο YouTube. Όταν αρθρογραφούμε στο Game.gr, γράφουμε όλες τις ειδήσεις αντικειμενικά ακριβώς όπως συμβαίνουν». Εδώ πέρα λοιπόν μαζεύτηκαν όλοι οι αναρχικοί με σκοπό να μας κρίνουν ως φασίστες και ως εθνικιστές, επειδή θέλουμε να κατέβει ο Κωνσταντίνος Παπάς στην Comic-Con και να προβάλλει σκίτσα με την ελληνική σημαία ή και με ιστορικές προσωπικότητες του παρελθόντος. Είτε αυτοί λέγονται Ιωάννης Μεταξάς, είτε λέγονται Άρης Βελουχιώτης, είτε Κολοκοτρώνης, είτε οτιδήποτε. Και θα μπορούσε κάλλιστα η Comic-Con να πει στο συγκεκριμένο σκητσογράφο ότι με ενοχλούν τα συγκεκριμένα σου σκίτσα και θα ήθελα να το συζητήσουμε, παρά να τον αποκλείσει απευθείας. Εδώ βλέπουμε έναν αναρχικό, ο οποίος μας εύχεται με λιγαλά, δηλαδή να πεθάνουμε όλοι όπως εκείνοι οι στρατιώτες του ΕΑΜ σκότωσαν γυναίκες και παιδιά κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Πολύ φιλική εικόνα. Εδώ βλέπουμε έναν ακόμη αναρχικό, ο οποίος απειλεί ότι θα μας δείρει. Έλα στην Comic-Con και πέσει με το Game World. Με ναζιστικό σύνθημα. Με τον ύμνο της Wehrmacht. Εδώ μας ρωτάει: «Ποιο είναι το επιχείρημά σου, αγόρι μου? 30 Μεταξάς, 4 Βελουχιώτης?» Εδώ λοιπόν μας απαντάει, γιατί πολύ απλά είπαμε ότι αναλογία στα σκίτσα μπορεί να είναι 5 σκίτσα δεξιού προφίλ απέναντι σε ένα σκίτσο αριστερού προφίλ. 5 προς 1. Τι έχεις να πεις για τους σκητσογράφους σας, τους αναρχικούς, τους ακροαριστερούς, των οποίων τα σκίτσα για τον κομμουνισμό είναι 100-0 και δεν παρουσιάζουν σκίτσα από την άλλη ιδεολογική πλευρά? Γιατί ο Κωνσταντίνος Παπάς κάνει αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων. Δεν προσπαθεί να περάσει την ιδεολογία του όπως προσπαθείτε να την περάσετε εσείς. Αυτά να τα ακούει η Comic-Con. Ο Μεταξάς είπε το όχι, αυτόν θα απεικονίσει το σκίτσο του. Οι Έλληνες επαναστάτησαν, αυτούς θα απεικονίσει. Ο Εθνικός Στρατός κέρδισε το ΕΑΜ, τον Εθνικό Στρατό θα απεικονίσει. Το ρωτήσαμε λοιπόν πού είναι το σκίτσο το οποίο λέει ψηλά τη σημαία. Δεν μας απάντησε, συνέχισε να μας βρίζει. Μας λέει θα συνεχίσει να το παίζει για πολλή ώρα ηλίθιος αρχίδι. Τέλος ο διάλογος, θα τα πούμε από κοντά. Δηλαδή έμεσα μας απειλεί και για ξύλο. Στη συνέχεια έρχεται και δημόσια στο προσωπικό μου προφίλ και λέει αυτό το μήνυμα που βλέπετε. Συνεχίζει λοιπόν και στη Facebook page του Game World ο φίλος ο Νίκος Λιβάνης. Μας χαρακτηρίζει ότι είμαστε
φασίστες και αυτό εδώ που βλέπετε και μας προσκαλεί στην Comic-Dom να μας πει δείξει ότι έχουμε ιερό. Δηλαδή, σημαίες, ρουφιάνους, ναζιστές και χουντικούς. Από όλα αυτά εδώ, θέλω να κρατήσετε το πρώτο, το σημαίες. Αυτό τους ενοχλεί, τους αναρχικούς. Τους ενοχλεί ο κόσμος να κρατάει μία σημαία. Τους ενοχλούν τα έθνη και θέλουν να μας πλακώσουν και στο ξύλο. Και το έλεγα μιόλι να δεις πώς θα επιστρέψεις, είναι ξεκάθαρα απειλή. Αυτά να τα βλέπει λίγο και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μην τολμήσει, παιδιά, να πάει κανείς στην Comic-Dom και να έχει μαζί του ελληνική σημαία ή μπλούζα με ελληνική σημαία, γιατί θα βρεθούν από το πουθενά μερικοί αναρχικοί να τον σαπίσουν στο ξύλο, έτσι όμορφα και δημοκρατικά. Συνεχίζουν και άλλοι του αναρχικού χώρου. Εδώ με αποκαλεί ένας σκουπίδι και λέει ότι μισούμε βρίσκεται εδώ σε 9 λωρίδες και ένα σταυρό. Ξεφτύλες πατριώτες μίσος ταξικό, δεν γουστάρουν την ελληνική σημαία και τον έλιο της Βεργίνας. Και εδώ πέρα βλέπουμε και το προφίλ του φίλου, όπως και των περισσότερων φίλων, ότι έχουν και το σήμα των αναρχικών. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, ο σκητσογράφος Κωνσταντίνος Παπάς έστειλε εξώδικο στην Comic-Dom και περίμενε μία απάντηση μέχρι την Τετάρτη. Είχα πει και δημόσια ότι η Comic-Dom θα μπορούσε να το σώσει με το να ανακαλέσει όλα όσα έχει πει και να επιτρέψει τον Κωνσταντίνο Παπά να πάρει μέρος. Ωστόσο δεν το έκανε και όπως όλα δείχνουν, τα πράγματα θα ακολουθήσουν τον δρόμο της νομικής οδού. Γιατί όπως είπαμε και στο live stream της Riot Society, όταν προσκλήθηκε δικηγόρος, η αποβολή ενός σκητσογράφου από ένα event ελεύθερης έκφρασης όπως η Comic-Dom παραβιάζει πολλούς νόμους, μεταξύ άλλων και αυτών της ελευθερίας έκφρασης και της προσβολής προσωπικότητας. Γιατί φυσικά μετά από αυτό που έγινε, λαμβάνει και τα αντίστοιχα μηνύματα στα social media. Δεν έχει ζημιωθεί μόνο η Comic-Dom, αλλά και ο ίδιος ο σκητσογράφος. Τώρα, εμένα η άποψή μου είναι ότι για να απαντήσουμε σε αυτό που γίνεται, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα cancel στην Comic-Dom. Πολύ απλά, αν θέλει μια έκθεση να εξυπηρετεί μια woke ατζέντα και να απαγορεύει την είσοδο σε σκητσογράφους που απεικονίζουν ιστορικά γεγονότα και που έχουν την ελληνική σημαία στα σκίτσα τους, μόνο και μόνο γιατί προσβλήθηκαν από κάποιες προσωπικότητες ή γιατί αυτοί οι σκητσογράφοι δουλεύουν σε κάποιο κανάλι στο YouTube το οποίο δεν συμπαθούν, όλα αυτά δεν αναιρούν το γεγονός ότι η Comic-Dom ξεκίνησε πρώτη έναν ιδεολογικό πόλεμο, αποκλείοντας κατά την άποψή μου τελείως φασιστικά έναν καλλιτέχνη, και η μόνη μας απάντηση θα είναι το να μην πατήσουμε το πόδι μας εκεί. Μην τους κάνετε τη χάρη να τους δώσετε αξία, κάντε τους cancel ως ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό που έγινε φέτος, όπως αντίστοιχα έχω πει να κάνετε cancel ενάντια σε εταιρείες και σε υπηρεσίες live stream οι οποίες προωθούν τη woke κουλτούρα και συχαίνονται ό,τι έχει να κάνει με τη σημαία ή το έθνος μιας χώρας. Αυτή είναι η απόψή μου, ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο και μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Θα ακολουθήσει νέο βίντεο αυτή τη Δευτέρα, ελπίζω να προλάβω να το ανεβάσω, με τα 20 μεγαλύτερα εγκλήματα PASOK, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και την άλλη Παρασκευή συνεχίζουμε κανονικά με νέο επεισόδιο για Woke Fiesta. Αν είσαι νέος στο κανάλι, κάνε subscribe και κλικ στο καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά!